Όταν λέμε μεταφορικό ισοδύναμο, εννοούμε το κόστος που έχει σε έναν επιβάτη το να διανύσει μία απόσταση στη στεριά, έτσι να υπάρχει μια αντιστοίχηση και για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Άρα με το μεταφορικό ισοδύναμο και εμείς οι νησιώτες και οι νησιώτισσες μπορούμε να απολαμβάνουμε ισοδικαίωμα στην μετακίνηση και στη μεταφορά προϊόντων. Διοικώ 2 χρόνια ακριβώς στο νοσοκομείο. Αυτά που αλλάξανε, λειτουργήσε η μονάδα τεχνητού νεφρού του νοσοκομείου. Ένα χρόνιο αίτημα των αξιωτών, αγορασμένα τα μηχανήματα, τοποθετημένα και δεν λειτουργούσε για περίπου 10 χρόνια. Ένα δεύτερο σημαντικό βήμα ήταν η βάση αεροδιακομιδών της Ήρου. Κάθε μέρα το ελικόπτερο έχει περιστατικά από τα γύρω-γύρω νησάκια και από την Άξο. Και αυτό πραγματικά νομίζω ότι σώζει ζωές. Έχουμε νευρολογικό γιατρείο το οποίο δεν υπήρχε. Δεν είχε παιδίατρο, δεν είχε καρδιολόγο, δεν υπήρχε γυναικολόγος. Η Νάξος είχε 12 γιατρούς ειδικευμένους. Αυτή τη στιγμή έχει 28. Η Σαντορίνη είχε ένα κέντρο υγείας. Αυτή τη στιγμή έχει ένα νοσοκομείο, άρτιο και όλα αυτά μέσα σε 2 χρόνια. Να μπορέσουν τα νησιά μας να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο, ως περισσότερους ανθρώπους, ως μόνιμους κατοίκους, γιατί είναι τόποι όμορφοι και ευλογημένοι. Το επίπεδο της διαβίωσης είναι πολύ καλύτερο από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.